τα συν και τα πλην των κινήσεων του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Νουρή από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού και βουλευτής. Καλώς ορίσατε, κύριε Νουρή. Καλό μεσημέρι. Τον κύριο Γιώργο Γεωργίου από το ΑΚΕΛ, yes, βουλευτής του κόμματος, και ο κύριο Άθος Αντωνιάδης, Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Καλό Κόμματος. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινώ από εσάς. Υπάρχουν, βλέπετε θετικά στοιχεία ή τα βλέπετε όλα μαύρα στις κινήσεις που γίνονται? Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια αναθέρμανση. Δεν είμαστε στάσιμοι, έχουμε εξελίξεις και δηλώσεις καθημερινά. Φαίνεται μια πιο ενεργός εκμπλοκή και της Ευρώπης. Και των Ηνωμένων Εθνών, θα έλεγα, με την. Και των Ηνωμένων Εθνών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τις επισκέψεις της κυρίας Λου, την έκθεση της κυρίας Λου, την έκθεση του Γενικού Γραμματεία που ακολούθησε, μάλιστα, η οποία κατέγραφε και κάποια θετικά, αλλά δυστυχώς κατέγραφε και για πρώτη φορά την παρότρινση, ευγενική μεν ξεκάθαρη δε, του Γενικού Γραμματέα προς την Κυπριακή Δημοκρατία να αποφύγει ενέργειες οι οποίες μπορεί να επιφέρουν ένταση, αναφερόμενος ξεκάθαρα στην γεωτρητικό μας πρόγραμμα, που αυτό είναι και μια αποτυχία της διπλωματίας μας. Αν θέλετε, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτή την αναφορά. Από εκεί και μετά είναι η αλήθεια ότι μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας υπάρχει μια κοινοτικότητα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Αυτό που θεωρούμε θετικό είναι η επιμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην προετοιμασία, στη σωστή βάση, για να μην οδηγηθούμε σε αδιέξοδο τύπου Κράς Μοντανά από τη μία ή σε μια κακή λύση από την άλλη. Και αυτό είναι στα θετικά. Θετική επίσης θεωρούμε ότι είναι η έμμεση παραδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η τακτική, η πολιτική και η στρατηγική που ακολούθησε τόσο όσον αφορά την διαδικασία του διαλόγου αλλά και την ουσία, δηλαδή την περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού που ακολούθησε τα χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια για τα οποία ο ίδιος έχει την ευθύνη της συνταγματική διαχείρισης του Κυπριακού, απέτυχαν αφού έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Και από τη στιγμή λοιπόν που ο Πρόεδρος αναγνωρίζει αυτή την αποτυχία της στρατηγικής, δεν είναι θέμα προσωπικής του αποτυχίας. Είναι η διαδικασία απέτυχε, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος είχε την ευθύνη, έτσι. Θεωρούμε ότι είναι θετικό να συζητήσουμε επιτέλους τη βάση στην οποία πρέπει να συζητούμε για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο αποδεκτό και εφαρμόσιμο. Να πάμε λίγο στα πιο συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Υπάρχει τώρα μία προοπτική, ναι, να έρθει η κυρία Λούτ να καθορίσει ένα πλαίσιο όρων αναφοράς και οι δύο κοινότητες να βάλουν μέσα το περιεχόμενο σε αυτούς τους όρους αναφοράς. Ξεκαθάρισε σήμερα και ο κύριος Χριστοδουλίδης για άλλη μια φορά ότι αυτό δεν πρόκειται για μία ενδιάμεση συμφωνία. Εσείς βλέπετε θετικά αυτή την εξέλιξη θεωρείτε ότι υπάρχουν ελοχεύει κινδύνους να παρασυρθούμε σε μια ενδιάμεση συμφωνία παρόλο που το διέψευσε και το απέρριψε ο Υπουργός των Εξωτερικών? Υπάρχουν στο τραπέζι σήμερα δύο δεδομένα, το πλαίσιο Κουτέρες και η νέα διαδικασία με προσυμφωνημένους όρους αναφοράς. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, που αυτό είναι αρνητικό και δεν είναι φυσικό χρονοδιάγραμμα. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα 90 ημερών, το οποίο ήδη μετρά και συμπίπτει με την ανανέωση της θητείας και του ψηφίσματος της ΟΥΝΦΙΚΙΠ, αλλά και τον ενεργειακό μας σχεδιασμό. Δεν θεωρούμε ότι είναι τυχαία αυτά. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διασυνδεθεί η όποια επανέναρξη των συνομιλιών ή η όρια αναφοράς αυτή με την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΙΠ ή το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Εκ των πραγμάτων όμως συνδέεται με την ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Εκ των πραγμάτων. Είναι αλληλένδετα. Δεν θα έπρεπε να συνδέεται με την ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Δεν έχει συνδεθεί ποτέ στο παρελθόν. Η ΟΥΝΦΙΚΙΠ έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και όρους εντολής στο Κυπριακό, στην Κύπρο. Και αυτή η όρια εντολής δυστυχώς λόγω της κατάστασης δεν πρέπει να έχουν αλλάξει. Το status quo εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Ανεξαρτήτως αν βρισκόμαστε σε συνομιλίες, αν βρισκόμαστε κοντά ή μακριά από λύση, η δική μας θέση είναι ότι οι όρια εντολής της ΟΥΝΦΙΚΙΠ δεν πρέπει να αλλάξουν καθόλου. Από τη στιγμή που το status quo εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Η όρια αναφοράς λοιπόν, όπου σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από το Εθνικό Συμβούλιο και επειδή έχει υποθεί και σε άλλες εκπομπές, μπορούμε να το σχολιάσουμε. Δεν λέμε κάτι απόρριτο. Ναι. Θα συμπεριλαμβάνουν, λέει, εισηγήσεις των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι επιδιαιτησία, αλλά είναι μια παρέμβαση. Δηλαδή η διαδικασία χάνει πλέον το χαρακτήρα της κυπριακής ιδιοκτησίας. Εισηγήσεις των δύο πλευρών. Μα τι γίνεται με τις συγκλήσεις οι οποίες είχαν καταγραφεί στο πλαίσιο Κουτέρας? Το πλαίσιο Κουτέρας είναι πλέον το πλαίσιο βάση του οποίου θα συζητούμε ή πάμε να συζητήσουμε σε κάτι καινούργιο? Και αν πάμε να συζητήσουμε σε κάτι καινούργιο, γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από το πλαίσιο Κουτέρας, το οποίο σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε
σε αποδεχτεί ή εφαρμόσει μηνύσει. Μείνετε μέχρι εδώ και θα επανέλθουμε. Κύριε Γεωργίου, επί του συγκεκριμένου, γιατί είναι το νέο φρούτο εντός εισαγωγικών, μια νέα φόρμουλα, θα τη χαρακτηρίζα καλύτερα, η οποία κατά την εκτίμηση σας δίνει μια ελπίδα ξεμπλοκαρίσματος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε τώρα. Πολύ, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι θα μπορούσε να τύχει μια διαχείριση προηγουμένως. Προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας ζητούσε πολύ πιο απλά πράγματα για να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Πέρασε όμως το πριν. Τώρα πέρασε, είμαστε στο τώρα. Αλλά ακριβώς τώρα ανακύπτουν ευθύνες γιατί ήρθαμε σε αυτήν τη δύσκολη, την κρίσιμη, την κομβική, την αμφιλεγόμενη, την προβληματική φάση. Γιατί, τι έλεγε ο Γραμματέας. Πέστε μου αν είναι εντάξει οι συγκλήσεις στο πλαίσιο μου και πώς θέλετε η διαδικασία και να προχωρήσουμε. Δεν απαντήσαμε. Εμείς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι που άνοιξε τον ασκόν του αιώλου και έριξε νέες ιδέες στο τραπέζι. Έκαμε μυστικές διαπραγματεύσεις με τον κύριο Τσαβούσογλου. Τι του είπε, τι δεν του είπε, για δύο κράτη, για αποκεντρωμένη. Αυτά πάνε και έρχονται, εν πάση περιπτώσει. Άλλα πληροφορούμαστε εμείς, άλλα λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και δημιουργείται ένα κλίμα μέσα στο οποίο θα ανοίξουμε έναν κουτί της Πανδώρας και δεν θα ξέρουμε τι θα έχει μέσα. Γιατί τώρα η διαδικασία είναι πολύ πιο απαιτητική. Δηλαδή, εκτός από αυτά τα πιο απλά που ζητούσε ο Γενικός Γραμματέας, τώρα πέφτουν και άλλα μέσα. Πέφτουν οι νέες ιδέες. Πέφτει η επαναβεβαίωση πτυχών του πλαισίου και συγκλήσεων και εάν καταλήξουμε σε αυτόν το ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα των 90 ημερών, καλώς. Διότι αν καταλήξουμε εν τέλει, θα έχουμε διανύσει και πάρα πολύ δρόμο σε ό,τι αφορά στην ουσία του προβλήματος, στη λύση του Κυπριακού. Αν συμφωνήσουμε. Άρα εσείς δεν δαιμονοποιείτε το χρονοδιάγραμμα. Στους όρους αναφοράς. Το θέμα είναι το άνοιγμα της διαδικασίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους. Να παρισφρήσουν δηλαδή σε αυτόν το σακούλι που θα πέφτουν διάφορες ιδέες και διάφοροι όροι πλέον αναφοράς, όπως λέγεται, με τον κίνδυνο να είναι εκεί να μην καταλήξουμε. Αν δεν καταλήξουμε στους όρους αναφοράς, τι γίνεται. Παγωνεί η διαδικασία, δεν επανεκκινούν οι διαπραγματεύσεις και πού μας παραπέμπουν όλα ετούτα. Γιατί ορθώς έγινε η αναφορά ότι το χρονοδιάγραμμα καταληκτικά ναι, έχει να κάνει με το Γενάρη που είναι η ανανέωση της ΦΚΙΠ και έχει να κάνει και με το ενεργειακό πρόγραμμα. Για το ενεργειακό πρόγραμμα έχει καταγράψει όλα εκείνα τα πολύ αυστηρά, καθόλου ευχάριστα για μας ο Γενικός Γραμματέας στην τελευταία του έκθεση. Περιεντάσεων. Και σε ό,τι αφορά στην ΟΝΦΙΚΗ, είναι ακριβώς ξανά τέλος του Γενάρη η έκθεση του Γενικού Γραμματέα, με το γνωστό όρο να τον επαναλάβουμε. Γιατί δεν είναι ασήμαντος. Εάν δεν είμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης ή σε ακτίναν κατάληξη σε μια συμφωνία, δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει εδώ η ΟΝΦΙΚΗ όπως είναι σήμερα ή αν θα φύγει και εντελώς στο τέλος της μέρας. Αντιλαμβάνεται ο καθένας τι αρνητικές παρενέργειες θα δημιουργηθούν αν ομιγέννητο συμβεί αυτό το πράγμα. Άρα, εάν έγινε μια απονενοημένη διαδικασία εκ μέρους του Προέδρου για να κερδίσει χρόνο, είτε για το ένα, ΟΝΦΙΚΗΠ, είτε για το άλλο φυσικό αέριο, αντιλαμβάνεστε ότι και οι άλλοι απ' έξω, οι οποίοι έχουν βιώσει μια κόπωση αναφορικά με το κυπριακό πρόβλημα, έχουν απογοητευτεί από τις αλλεπάλληλες διαψεύσεις των προσδοκιών τους ότι υπάρχει βούληση για λύση του Κυπριακού και κατά 50% μας αποδίδουν ευθύνη και εμάς. Ξέρετε, μήπως στο τέλος της μέρας γίνει το απευκταίον, κυρία Χριστοφίδου. Ποιον είναι? Να βαφτιστεί το Κυπριακό ως μη επιλύσιμο πρόβλημα και να πάμε στη λύση της διχοτόμησης των δύο κρατών με όλα τα κακά τα οποία ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί παρόλο που κάποιοι φαίνεται να μην τα αντιλαμβάνονται. Κύριε Νουρή, όντως υπάρχει, διαβλέπετε ή αναγνωρίζετε αυτό τον κίνδυνο να, με πρωτοβουλίες και του Πρόεδρου Αναστασιάδη να βάλαμε αυτούς σε μια διαδικασία τόσο επικίνδυνη
με αυτούς τους κινδύνους να ελοχεύουν, δηλαδή χάρη του να ροκανίσουμε χρόνο ή να συντηρήσουμε τη διαδικασία στο τέλος, να χάσουμε και τα αυγά και τα καλάθια. Κύριε Χρυστοφίδου, το Κυπριακό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα και πριν σας απαντήσω ευθέως σε αυτό που με ρωτήσατε, να σας θυμίσω κάτι, να θυμίσω ενώ φιλολογικά σε όλους μας κάτι. Ότι όλοι θα κρυθούμε και θα κρυθούν και οι πολιτικοί από το εκ του αποτελέσματος. Και να θυμίσω πριν από λίγες εβδομάδες, όχι χρόνια πριν, πού βρισκόμασταν στο Κυπριακό. Βρισκόμαστε σε ένα τέλμα, ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία στην οποία συζητούσαμε ότι ήταν επικίνδυνη μια ενδεχόμενη διακοπή της παραμονής της ΟΝΦΙΚΙΠ στην Κύπρο. Και ένα τρίτο, ότι υπήρχε το πρόβλημα, και αυτό διαιωνιζόταν και συζητόταν εδώ και πάρα πολλούς μήνες, το θέμα των ενεργειακών μας, εάν και κατά πόσον θα υπήρχε παρεμπόδιση από την πλευρά της Τουρκίας στην ενάσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων όσον αφορά τα ενεργειακά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τους χειρισμούς τους, οποίους έχουν γίνει από πλευράς Κυπριακού, και επιτρέψτε μου σε αυτό το στάδιο να προσπεράσω το καλό ή το κακό που με έχετε ρωτήσει, να πω γενικά, με τους χειρισμούς που καλό, έχουν κακό. Γίνει. Ναι, με ρωτήσατε προηγούμενα εάν οι χειρισμοί που έγιναν, αν ήταν καλοί ή κακοί, είχατε πει στην αρχή. Συν και πλην. Ναι, ναι. Έχει διαφορά το συν και το πλην από το καλό και το κακό. Ωραία. Λοιπόν, με τους χειρισμούς λοιπόν που έχουν γίνει εκ μέρους της κυβέρνησης, υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό. Άρα έχουμε προσπεράσει το τέλμα και έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία αυτή τη στιγμή προσδοκούμε ότι με την πρωτόγνωρη διαδικασία, που καθόλου δεν υποτιμώ την δυσκολία της νέας διαδικασίας που έχουμε να προσπερά, έχουμε ένα καινούριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να μπούμε και να ολοκληρώσουμε μια νέα διαδικασία που ονομάζεται πλέον όρια αναφοράς και είναι κάτι εντελώς καινούριο και πρώτη φορά εισέρχεται στον διάλογο του Κυπριακού. Παράγοντας χρονοδιάγραμμα. Ναι, θα απαντήσω και γι' αυτό. Έχουμε το πρόβλημα της ΟΝΦΙΚΙΠ, το οποίο έχει ανοίξει ένας διάλογος και για το οποίο υπάρχει μια διαφορά στην οπτική γωνία αντίκρισης του προβλήματος, γιατί πολύ απλά, εάν μπούμε σε διάλογο στο Κυπριακό, οι πιθανότητες παραμονής διεύρυνσης της ημερομηνίας ανανέωσης της θητείας της ΟΝΦΙΚΙΠ σαφέστατα είναι πολύ περισσότερες. Και βεβαίως έχουμε ενώπιον μας από το αποτέλεσμα, που δεν πρέπει να το πολύ συζητούμε, το θέμα των ενεργειακών, όπου η ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απρόσκοπτα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ενώ κάποιοι εμφανίζονται εξαιρετικά απεσιόδοξοι, αυτή τη στιγμή, με αυτή την απλή αναφορά, νομίζω καταδεικνύεται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης αυτών των σημαντικών θεμάτων. Όρια αναφοράς και χρονοδιάγραμμα. Την έχω χαρακτηρίσει μια πρωτόγνωρη διαδικασία, γιατί είναι γεγονός ότι πρώτη φορά εισέρχεται πριν από την έναρξη ενός κύκλου διαπραγμάτευσης στο Κυπριακό αυτή η μεθοδολογία. Τι είναι η όρια αναφοράς? Αυτή την φορά η όρια αναφοράς είναι τρία πράγματα. Είναι η επιβεβαίωση των συγκλήσεων που θα πρέπει να γίνει από τις δύο πλευρές. Είναι τα όσα το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα διαλαμβάνει, και αυτό επιτρέψτε μου να πω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για όσους ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε νέες ιδέες, ενδεχόμενα αυτό να πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, γιατί θα εκφύγουμε ίσως από την διαδικασία. Και ένα τρίτο, θα πρέπει να συμφωνηθεί η διαδικασία της πορείας που θα συμφωνηθεί καθ' όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Άρα, σε αυτό το κομμάτι έχει λεχθεί ότι θα παρασχεθεί ένας χρόνος, ενδεχόμενα μέχρι τέλος του χρόνου 90 ημερών. Ή 90 ημερών, όπως έχετε πει. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό θεωρούμε ότι είναι ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα, με την έννοια ότι χρονικό περιθώριο, εμείς πρώτοι έχουμε πει, η δική μας πλευρά εννοώ, ότι δεν θέλουμε να είναι ατέρμονος ο χρόνος και να είναι στο διηνεκές αυτή η συζήτηση. Εμείς σκεγόμαστε για να προωθηθεί η λύση του Κυπριακού, άρα θέλουμε να τρέξει η διαδικασία. Επομένως, δεν θα πρέπει πάντοτε κάθε φορά που πάμε σε μια διαπραγμάτευση να το αντιμετωπίζουμε ότι, ξέρετε, μας έχουν βάλει το πιστόλι στον κρόταφο ότι πρέπει να τελειώσουμε σύντομα. Ναι. Επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια. Αναγνωρίζετε τους κινδύνους αν δεν καταλήξουμε σε αυτό το διάστημα? Και σαφέστατα. Σαφέστατα αναγνωρίζουμε. Βεβαίως υπάρχουν κίνδυνοι. Βεβαίως υπάρχουν κίνδυνοι, γιατί πάρα πολύ απλά οι κίνδυνοι θα προκύψουν. Εάν φτάσουμε σε μια διαδικασία, και βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος, διαφορετική θα είναι η κίνδυνη από την απόδοση ευθυνών στους μεν και στους δε,
από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διαχείριση. Δεν αναφέρομαι στο blame game, αναφέρομαι σε αυτό που είπε και ο κύριος Γεωργίου. Έχει σημασία και το blame game σε αυτή την περίπτωση. Ναι, αλλά δεν είναι πιο σοβαρό να κηρυχθεί, να υπάρχει επί κίνδυνος ουσίας, να κηρυχθεί ως μη επιλύσιμο πρόβλημα το Κυπριακό, να φύγουν ΦΚΙΠ. Αμα αυτό, κύριε Χριστοφίδου, είναι αυτό που είπα στην αρχή. Αυτό θα συνέβαινε εάν... Ήδη θα συνέβαινε, εάν δεν υπήρχε αυτή η κινητικότητα που σήμερα δεν ήταν ο φόβος πριν από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα στις 15 του Οκτώβρη, δεν ήταν ένα από τα πιθανά σενάρια απευταίο, το οποίο συζητούσαμε σε αυτά τα στούντιο και λέγαμε ότι δεν θέλουμε με τίποτα και πρέπει ο Γενικός Γραμματέας και ευελπιστούσαμε ότι με τις όποιες κινήσεις θα γίνουν θα αφήσει φως με την συγκεκριμένη έκθεση για να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στο Κυπριακό. Ναι. Λοιπόν, επομένως, μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτό σήμερα συμβαίνει. Άρα, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι ούτε ρόδινα ούτε εύκολα, έχουμε την άποψη ότι με όσα έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί αυτή τη στιγμή χρόνος και χώρος στην κυρία Λουτ, στην δική μας πλευρά, στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί το θέμα των όρων αναφοράς, κατά τρόπο που να δοθούν ξεκάθαρα τέτοιες θέσεις, ώστε να παραμείνουμε στοχευμένοι σε αυτό που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δηλώσει ότι παραμένουμε στοχευμένοι, δηλαδή στην λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας μέσα στα πλαίσια των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Και μέσα σε αυτούς τους συγκεκριμένους όρους που θα καθορίσουν την συγκεκριμένη διαδικασία, να δούμε το επόμενο βήμα. Λοιπόν, καταληκτικά σχόλια και με ένα σύντομο σχόλιο για το προσχέδιο της έκθεσης της κυρίας Κατυπήρη του Ευρωκοινοβουλίου περί πρότασης για να ζητηθεί επίσημα και αναστολή διαπραγματεύσεων από την Τουρκία με το ερώτημα: η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει μια Τουρκία πιο μακριά από την Ευρώπη ή είναι προς το συμφέρον μας να είναι πιο κοντά στην Ευρώπη αυτό. Και όσο πιο σύντομο πολύ μπορείτε. Σύντομο. Λοιπόν, ναι, ας αρχίσω από αυτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει την Τουρκία να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσεγγίσει την Ευρώπη. Άρα αναστολή διαπραγματεύσεων θα ήταν αρνητική εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχει γίνει και η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων των ενταξιακών δυστυχώς οδήγησαν στην Ευρώπη να προσεγγίζει την Τουρκία. Αντί η Τουρκία να προσεγγίζει την Ευρώπη. Εμείς επιθυμούμε η Τουρκία να προσεγγίσει την Ευρώπη, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα ιδιώδη που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό θα βοηθήσει, θεωρούμε, και τη λύση του Κυπριακού. Αυτό που γινόταν τα τελευταία χρόνια με την ανεφόρον πολλές φορές χρηματοδότηση της Τουρκίας, άνοιγμα κεφαλαίων, χωρίς η Τουρκία να ικανοποιεί βασικές προϋποθέσεις, απομάκρυνε την Τουρκία από την Ευρώπη, αλλά έπαιρνε την Ευρώπη κοντά στην Τουρκία και αυτό είναι κάτι που δεν θέλαμε. Μάλιστα. Σε αυτά που συζητούσαμε, πολύ σύντομα. Νέες ιδέες, blame game και όρια αναφοράς. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο στο κράτος Μοντανά, έλεγε η δική μας πλευρά, ότι είμαστε πολύ κοντά σε λύση ή θα κερδίσουμε το blame game. Σήμερα, 1,5 περίπου χρόνο μετά, τι συζητούμε? Διαδικαστικά χρονοδιαγράμματα για επανέναρξη των συνομιλιών. Γιατί είναι αυτό επικίνδυνο? Πρώτον, γιατί μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία διαλόγου με την Τουρκία για επανέναρξη των συνομιλιών, όπου η Τουρκία θα κερδίζει επί της ουσίας για να ξαναξεκινήσει η διαδικασία. Το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Συζητούμε τη διαδικασία και παραχωρούμε ουσιαστικά σε ουσιαστικά ζητήματα για να ξαναξεκινήσει η διαδικασία, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε λύση, ή να πάμε σε αδιέξοδο. Συγκεκριμένα, δεν συζητείται το θέμα της ασφάλειας στους όρους αναφοράς. Και πάλι το σημαντικό για μας μένει απ' έξω, όπως έγινε και στο κράτος Μοντανά. Νέες ιδέες. Μα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτός που έχει εισαγάγει αυτόν τον όρο τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες. Συζήτησε τη νέα ιδέα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας με τον κύριο Τσαβούσογλου, με την κυρία Λουτ, με ξένους ηγέτες, όχι με το Εθνικό Συμβούλιο. Και blame game, απόδοση ευθυνών. Στο κράτος Μοντανά καταγράφηκαν οι δικές μας παραχωρήσεις και χάσαμε τον blame game. Ο Γενικός Γραμματέας αμέσως μετά στην έκθεσή του καταλογίζει η πολιτική βούληση στην Τουρκία και όχι σε εμάς. Ναι. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 15 μέρες, σε άλλη έκθεση του Γενικού Γραμματέα μας καλεί εμάς να αποφύγουμε εντάσεις, αναφερόμενο στο ενεργειακό μας πρόγραμμα. Καλή, οπότε, όχι συγκεκριμένα εμάς. Εμάς καλεί, και είναι ξεκάθαρο. Εμάς καλεί. Εμάς καλεί. Τους επόμενους 4 μήνες έχουν προγραμματιστεί στα παράλια της Κύπρου γεωτρήσεις. Μόνο εμείς έχουμε προγραμματίσει στα παράλια της Κύπρου γεωτρήσεις τους επόμενους 4 μήνες. Είναι ξεκάθαρο. Λίγο πιο έξω έχει και η Τουρκία στείλει πλοία. Όχι στα παράλια της Κύπρου. Λίγο πιο έξω. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και μετά,
Ούτε το παιχνίδι της απόδοσης ευθυνών που δεν είναι το ζητούμενο για μας, έχουμε κερδίσει. Γι' αυτό όλα αυτά καταλήγω στο γεγονός ότι η στρατηγική μας και η πολιτική μας έχει αποτύχει. Λοιπόν, κύριε χρειάζεται Γεωργίου. Νέα στρατηγική συλλογική. Κύριε Γεωργίου. Η λαθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Δηλαδή. Ο κύριος Αντωνιάδης απέφυγε να σας απαντήσει αν πρέπει η Τουρκία να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις της με την Ευρώπη. Καλά, εγώ καθώς μιλούσε διαρωτούμουν, αυτό το περιβόητο κόστος το οποίο θα πρέπει να προκαλέσουμε στην Τουρκία, πώς θα το προκαλέσουμε. Συνομιλώντας με ποιον, με τη Ρωσία που τη φιχταγκαγιάζει, με την Αμερική που ερωτοτροπεί ξανά μαζί της, με την Αίγυπτο και το Ισραήλ όπου προϊονίζονται καλές σχέσεις γιατί γίνονται κρυφές συναντήσεις για να τα ξαναφτιάξουν. Ή με την Ευρώπη που της έδωσε τρία της και θα της δώσει άλλα τρία ακριβώς γιατί έχουμε μία ασπόνδυλη και μία Ευρώπη η οποία απομακρύνεται συνεχώς από τις ευρωπαϊκές αρχές της και απλά ανεγείρει ηλεκτροφόρους φράχτες και τείχη και αφήνει εκεί εγκλωβισμένους 3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες. Άρα δική σας η απάντηση ποια είναι στο ερώτημα? Η δική μας απάντηση είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη να λειτουργήσει με έναν τρόπο ορθολογιστικό απέναντι στην Τουρκία, υποδεικνύοντας τις αρχές αξίες, την ανάγκη να σεβαστεί ανθρώπινα δικαιώματα και όχι να λειτουργεί η Τουρκία για την Ευρώπη ως ο χώρος ο οποίος απλά θα την προφυλάσει από το προσφυγικό που και η ίδια η Ευρώπη δημιούργησε και έχει τεράστια ευθύνη. Ένα. Δεύτερο, φαντάζομαι ο κύριος Νουρίς, όταν μίλησε για νέες ιδέες, έκαμνε ελαφρώς αυτοκριτική, γιατί δεν είναι από αυτό που ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τις νέες ιδέες. Σαφώς έκαμε κριτική στον αγγελιαφόρο των νέων ιδεών. Και αγγελιαφόρος των νέων ιδεών ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης. Λέω καταληκτικά το εξής. Είναι μια διαδικασία πιο επίπονη και πιο απαιτητική. Έχει δίκιο ο κύριος Νουρίς, αυτό με τους όρους αναφοράς. Αλλά να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά του κόσμου ότι υπάρχει μια κινητικότητα και κερδίσαμε κάτι της. Εάν αυτή η κινητικότητα έγινε επί τούτου, κυρία Χριστοφίδου, απλά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Και ενώ την ίδια στιγμή δεν έχω πρόβλημα να ομολογήσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δημοσιογραφική διάσκεψη είπε και κάποια πράγματα με τα οποία εμείς συμφωνούμε. Δηλαδή, είπε ότι αποδέχομαι το πλαίσιο, είναι επιτυχία μου. Ναι στη διζωνική δικαιωτική, ναι στις αρμοδιότητες. Αλλά έλαντε όμως που μέσα από την όλη ρητορική του πριν αλλά και μετά από το διάγγελμα όλα αυτά τα αναιρεί, αμφισβητεί δηλαδή την πολιτική ισότητα με έναν τρόπο ο οποίος εμβάλλει σε ανησυχία τους άλλους απέναντι, αν όντως εννοεί και εμάς όχι μόνο τους άλλους, λοιπόν, αν όντως εννοεί αυτά τα οποία λέει. Άρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει διεκδικητικά μεν, αποφασιστικά δε, να διασφαλίσει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με όρους αναφοράς τέτοιους οι οποίοι θα συνάδουν με εκείνα τα οποία απαιτεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο Νίκος Αναστασιάδης πλέον κανένα, ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό. Κύριε Νουρή, καταληκτικό σχόλιο δικό σας. Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Χριστοφίδου, καταρχήν να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μου επιτρέψετε να πω την έκφραση, ότι ηθοπεύει την Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Την ηθοπεύει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχει σημαντικά οικονομικά ωφέλη, κυρίως η Γερμανία και η Ιταλία κατά κύριο λόγο προς την πλευρά της Τουρκίας. Είναι καλά γνωστά ποια είναι αυτά τα ωφέλη. Ναι, την θέλουμε, και κατά δεύτερον λόγο, τα μεγάλα συμφέροντα όσον αφορά την διαχείριση του μεταναστευτικού. Για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους λοιπόν, κρατούν μια σχέση η οποία είναι μια σχέση η οποία δυστυχώς είναι αποτυχημένη όσον αφορά την πολιτική διαχείριση του θέματος. Άρα η Κύπρος σαφώς και θα ήθελε μια Τουρκία κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλούς λόγους. Δεν μας βολεύει η διακοπή του ομφάλιου λόρου Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τα αυτά, η Τουρκία με κάθε της ενέργεια που κάνει, κάνει ένα βήμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο βήματα πίσω. Με τελευταίο το θέμα των συνταγματικών τροποποιήσεων. Μπορείτε να μας σχολιάσετε και τα όσα αναφέραν περί κοροϊδίας από τον πρόεδρο, αφιταλαντεύσεις, αυτοαναιρείτε. Όσο χρόνο μου δώσετε, θα προσπαθήσω. Έχετε πολύ λίγο χρόνο. Αυτό ευχαριστώ. Είμαι ειλικρινέστατη. Λοιπόν,
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτός που δεν βολεύεται σήμερα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι η Τουρκία. Και για πολύ συγκεκριμένο λόγο δεν βολεύεται. Η Τουρκία σήμερα βολεύεται να υπάρξει τέλμα στην διαδικασία, βολεύεται να οδηγηθεί σε ένα διέξοδο το κυπριακό, βολεύεται να αναδείξει και να δείξει ότι ορίστε η διαδικασία της ομοσπονδιακής λύσης απέτυχε, άρα μπορεί να προταχθεί πλέον ένα μοντέλο, προσέξτε, κατά την δική μου εκτίμηση, όχι δύο κρατών, συνομοσπονδιακού κράτους σε πρώτο χρόνο, γιατί πάρα πολύ απλά το κεφάλαιο ενέργεια για την Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα ενδεχόμενο πρόταξης μοντέλου συνομοσπονδιακό θα βοηθήσει την Τουρκία να βάλει στο τραπέζι το θέμα της ενέργειας, κάτι που θα δημιουργήσει θέμα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης για τους Τουρκοκύπριους. Απαντάτε όμως για την Τουρκία και όχι για τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ναι, θα απαντήσω για τον... Μου είπατε θα έχω χρόνο. Όχι, είπα σας δεν έχετε. Α, δεν έχω. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το αποφύγουμε, αυτή την παγίδα. Και σε αυτή ακριβώς την παγίδα, στην προσπάθεια να την αποφύγουμε, θα πρέπει να είναι η ταχύτατη εκ μέρους μας και στοχευμένη διεκπεραίωση και απάντηση στο θέμα της ετοιμασίας μας, της προετοιμασίας μας για τα θέματα των όρων αναφοράς. Από εκεί και έπειτα, όλα τούτα τα οποία ασκούνται ως κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τα μαζέψω όλα μαζί από την πλευρά του Αγγέλ κατά κύριο λόγο, θέλω να πω το εξής, νομίζω τα απάντησα και προηγούμενα και θα επανέλθω τώρα με μια λακωνική απάντηση. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, η διαχείριση, αν θέλετε, του προβλήματος ήταν το τέλμα το οποίο είχε βρεθεί το Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έβαλε στο τραπέζι την κουβέντα περί της αποκέντρωσης των εξουσιών σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει νέες συνθήκες για να σπάσουμε αυτό το τέλμα. Κινητικότητας. Να σας θυμίσω ότι στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα υπάρχει ιδέα, υπάρχει αναφορά του Γενικού Γραμματέα για την αναγκαιότητα να παρισφρήσουν ή να μπουν στο τραπέζι οι περιβόητες όποιες νέες ιδέες. Άρα λοιπόν και ο Γενικός Γραμματέας ενδεχόμενα να υιοθετεί κάτι ανάλογο. Μάλιστα. Από εκεί και έπειτα όμως, για να είμαστε ειλικρινείς και τελειώνω εδώ. Ναι. Οι αντιδράσεις εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς κατά κύριο λόγο και του κυρίου Ακιντζή με το διάγγελμά του δεν δείχνουν ότι αυτή η τακτική και η πολιτική ακούστηκε καλά από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων και αναφέρομαι στην δήλωση του κυρίου Ακιντζή ότι όποιες και να είναι αυτές οι μετακινήσεις των αποκεντρωμένων εξουσιών παραμένει σταθερή και άκαμπτη η θέση των Τουρκοκυπρίων ότι η έννοια της, του τρόπου με τη διαχείριση του Κυπριακού και της αποτελεσματικότητας στο κεντρικό κράτος, στο ομοσπονδιακό κράτος, θα ήθελα να παραμένει ο ίδιος ακριβώς όπως συμφωνήθηκε. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι πλέον στην ετοιμασία μας, στην προετοιμασία μας των όρων αναφοράς, η θέση μας πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική και στοχευμένη στην απάντησή μας, ώστε να είμαστε εντός των πλαισίων της λύσης την οποία μέχρι σήμερα στοχεύαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το προσυπογράφω ακριβώς την τελευταία φράση, έτσι όπως την έχει πει ο κύριος Νουρίς. Κύριε Νουρί, τώρα δεν την είπες εμάς, κύριε Γεωργίου. Ο κύριος Νουρίς την απίφθινε ένα λουφαντός. Κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Δελτίο ειδήσεων με την Ευτυχία Ανδρέου.